άμυνα της Ομόνιας, ο Κακουλής τώρα τρέχει με τον Καρό. Ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, ο Κακουλής πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνει φάουλο ο διαιτητής, άφησε την φάση να εξελιχθεί και στη συνέχεια υπέδειξε φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Διαμαρτύρεται ο Αντρόνικος Κακουλής, την μπάλα πήγε στα δίχτυα στο 41ο λεπτό, αλλά εν τέλει ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ για τους γαλαζοκίτρινους. Το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, εδώ είναι η φάση. Το μαρκάρισμα του Κακουλή με τον Καρό, υπήρχε μια μονομαχία των δύο. Εδώ το χέρι, δεν ξέρω, αυτό είδε ο διαιτητής και σφύριξε φάουλ. Ήταν μια μονομαχία μεταξύ των δύο. Βγήκε εκτός τροχιάς εδώ ο Καρό. Πλάσαρε πολύ όμορφα ο Κακουλής τον Πέλετς, έκανε το 1-0, αλλά τον γκολ στη συνέχεια δεν μέτρησε αφού υπέδειξε φάουλ ο διαιτητής. Μια φάση που σίγουρα θα συζητηθεί αυτή. Καρό. Ο Κωνσταντίνοφ ξανά για τον Ανδρέα Καρό. Το ΑΠΟΕΛ ξανά με κατοχή στην άμυνά του. Ο Σαρφό έρχεται να μαζέψει τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πήγε ο Μπεσεντίν να τον πιέσει. Σαρφό. Για τον Σούσιτς. Εξαιρετικός Κακουλής, βοηθάει και επιθετικά αλλά βοηθάει και στη φάση που αμήνεται η ομάδα της Ομόνιας. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Και το ΑΠΟΕΛ θα κερδίσει τώρα από την προσπάθεια του Φεράρι και το διώξιμο του Μάτιους, το πέμπτο του κόρνερ στο παιχνίδι, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Λούκας Βιαφάνιες. Εδώ από την κάμερα αντίθετης λήψης η φάση η οποία συνέβη και έφερε τις έντονες διαμαρτυρίες των παιχτών της Ομόνιας, υπέδειξε φάουλο διαιτητής.